αυτή η ιστορία έχει άμεση σχέση με τον Καστά. Άμεση σχέση με τον Καστά. Και ξεκινάει από τους Τιμενίδες. Είναι το ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Το ένα κομμάτι είναι οι Τιμενίδες, όπως είπα πριν. Το άλλο κομμάτι είναι η Αϊκηδής. Η Αϊκηδής αφορά την Ολυμπιάδα, η οποία έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην όλη υπόθεση. Το κομμάτι του Γεφάλα εντάσσεται σε έναν πανάρχιο χρησμό, τον οποίο έχει δώσει ο Απόλλωνας, είναι Απολλώνιος χρησμός, στον Τίμενο. Κάποια στιγμή οι απόγονοι του Ηρακλέους αυτοί προσπαθούσαν να επιστρέψουν στην Πελοπόννησο. Κάποια στιγμή απέτυχε και ο Τίμενος. Ο Τίμενος, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο γενάρχης της οικογένειας του Φιλίππου. Εξού και λέγονται Τιμενίδες. Ζήτησε λοιπόν τον λόγο, γιατί έπαθε μεγάλη καταστροφή προσπαθώντας να οργανώσει την εκστρατεία. Συγκεκριμένα έπαθε ζημιά τα καράβια του, έπαθε μεγάλη καταστροφή το πεζικό. Την περιγράφεται έτσι πολύ ωραία σε αρχές πηγές αυτή η ιστορία. Η απάντηση ήταν η εξής. Κάποιος Ηρακλειδέας, λέει, έχει σκοτώσει Απολλώνιο Μάντη. Θα πρέπει να τιμωρείς, για να πηγαίνεις καλά, τον Απολλώνιο Μάντη. Η Αμφίπολη και όλη η περιοχή του Παγκαίου είναι κέντρο μιας κυρίαρχης λατρείας. 9 μηνών του Απόλλωνα και 3 μηνών του Διονύσου. Αυτό εξηγεί γιατί η ιερά περιοχή του Παγκαίου ενδιέφερε ιδιαίτερα τους Μακεδόνες. Το δεύτερο κομμάτι της προφητείας, αυτό τους έκανε και ευαίσθητους απέναντι στους σκοτωμένους Μάντης. Τονίζω ότι στην Αμφίπολη υπάρχει ο σκοτωμένος Μάντης Ρίσος. Και γενικά άκουγαν πάρα πολύ καλά τους Μάντης οι Τιμενίδες. Και ο Αλέξανδρος, όταν άκουγε από Μάντης κάτι, το έπαιρνε πάρα πολύ σοβαρά. Το δεύτερο πράγμα που τους είπαν είναι ότι θα πρέπει να αναδείξετε τριόφθαλμο ηγέτη. Ρωτήσαν τι είναι τριόφθαλμος ηγέτης, ποιος άνθρωπος έχει τρία μάτια. Και τους είπαν ότι πάντα τον ευλογημένο ηγέτη που θα αναδείξετε όταν θα έχετε εκστρατεία, γιατί αυτός ο χρησμός αποτέλεσε αξίωμα για τους μετέπειτα, θα πρέπει να είναι τριόφθαλμος, έτσι θα τον καταλάβετε. Σε εκείνη την περίοδο αναδείξαν έναν ηγέτη, ο οποίος του έλειπε το ένα μάτι. Του είπαν ότι τα μάτια θα υπολογίζονται με βάση το άλογο. Οπότε δύο μάτια το άλογο συνήθως και ένα μάτι ο τυφλός βασιλιάς, από ένα μάτι, τριόφθαλμος. Το φαινόμενο αυτό επαναλήφθηκε στα χρόνια του Φιλίππου. Ο Φίλιππος είτε στη Μεθόνη είτε στην Όλυνθο έχασε το μάτι του, οι πηγές εδώ διαφωνούν. Η Μεθόνη πέφτει το 354, η Όλυνθος το 348. Η ουσία είναι όμως ότι είναι η περίοδος που ο Φίλιππος κερδίζει τους ιερούς δελφικούς πολέμους και αισθάνεται κατά τις πηγές ευλογημένος, αισθάνεται έτοιμος να κάνει εκστρατεία κατά των Περσών. Γιατί αισθάνεται, κατά τη γνώμη μου, γιατί χάσε το ένα του μάτι. Γιατί τον είπαν ότι πλέον είσαι τριόφθαλμο. Δηλαδή η θεότητα του Φιλίππου, η ευλογία του Φιλίππου, του Μακεδονικού δυνάστη, σχετίζονταν με βάση το άλογο. Το άλογο αποτελούσε μέρος της θεοποίησής του, μέρος του θεϊκού σημείου ότι είσαι ευλογημένος για να κάνεις εκστρατεία. Στην περίπτωση του Αλεξάνδρου έχουμε το εξής παράδοξο. Δεν είναι τυφλό το άλογο, άλλωστε πώς ένα τυφλό άλογο θα μπορούσε να είναι το βασιλικό άλογο. Δεν έχουμε τυφλό ηγέτη, ο Αλέξανδρος, δόξα τω Θεώ, έχει και τα δύο του μάτια καλά. Τι μας λένε όμως οι πηγές, ή να το πω αλλιώς, αναρωτηθήκαμε γιατί οι πηγές αναφέρονται συνέχεια στο Βουκεφάλα. Τι ρόλο έπαιζε ο Βουκεφάλας και τον αναφέρουν στους πηγές. Για όποιον ξέρει από μακεδονική θεολογία, καταλαβαίνουν ότι ο Βουκεφάλας καθιστά με βάση τον Απολλώνιο χρησμό τριόφθαλμο τον Αλέξανδρο. Ο Βουκεφάλας είχε ένα είδος, ας το πούμε, στραβισμού. Δεν ήταν τυφλό άλογο, φοβόταν τη σκιά. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά έβλεπε κατά το ίμιση. Άρα ήταν σαν να έχει ένα μάτι. Και δύο του Αλεξάνδρου, τρία. Συνεπώς ο Βουκεφάλας είναι το 1/3 της θεότητας του Αλεξάνδρου. Ο τρίτος χρησμός που δίνεται για να ολοκληρώσουν τον χρησμό, τους λένε τους Μακεδόνες ότι θα υπηρετείτε τον Κάρνιο Απόλλωνα. Ο Κάρνος ήταν ο σκοτωμένος μάντης του Απόλλωνος. Κάρνος σημαίνει κρυός, μπορείτε να καταλάβετε γιατί το σύμβολο του κρύου στην αρχαία Ελλάδα προέρχεται από τον Απόλλωνα και τον Κάρνο. Τα Κάρνια είχαν άμεση σχέση με τον ήλιο. Η περιοχή του Παγκαίου, της Τάσου, Σαμοθράκης, Λίμνου, ήταν πανάρχιο, ίσως το πιο πανάρχιο στην Ελλάδα, κέντρο της ηλιακής θεοποίησης, για να καταλαβαίνουμε και όλη την περιοχή του Παγκαίου, της Αμφιπόλεως και των Καβυρίων Μυστηρίων που αναπτύσσονται γύρω από αυτή την περιοχή. Συνεπώς, το τρίπτυχο της ευλογημένης καταξίωσης του Μακεδόνα δυνάστη όταν θα θέλει να κάνει εκστρατεία, σημειωτέων ότι έκανε εκστρατεία ο Αλέξανδρος, άρα είμαστε σε αυτό το τρίπτυχο, είναι τρία πράγματα. Θα σέβεσαι τους σκοτωμένους Μάντης και γενικώς τους Μάντης. Το δεύτερο, θα πρέπει να είσαι τριόφθαλμος. Και το τρίτο, να υπηρετείς την Κάρνη Απολλώνια Μαντία.
στα νομίσματα φαίνεται ξεκάθαρα ότι το κέντρο της Απολώνιας Λατρείας, η οποία πάντα είναι και διονυσιακή, τους χειμερινούς μήνες η Απολώνια Λατρεία γίνεται διονυσιακή, ήταν η Όλυνθος, δηλαδή οι Ολύνθοι είχαν την Απολώνια Λατρεία, οι Μακεδόνες κατά κανόνα, οι Τιμενίδες. Εγώ αμφιβάλλω και από πού την φέραν τη λατρεία. Μπορεί να την είχαν ήδη οι Τιμενίδες στη Μακεδονία και να την εξέλαβαν από εκεί. Αυτό που λες ότι ήταν ήδη στο στριμώνα οι Μακεδόνες. Και το κέντρο αυτής της όλης λατρείας είναι το Παγκαίο και φυσικά η Αμφίπολη. Στα νομίσματα φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει ο Απόλλωνας και η Λύρα. Κύριε Τσίβε, πώς ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο μπρούτζινο άγαλμα το οποίο βρίσκεται στη Ρώμη είναι αυτό το οποίο υπήρχε στην Αμφίπολη?